Κυρία Καζάκου, κυρία Ζωντήριου, βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Ένα πάρα πολύ ωραίο event εδώ μόλις ολοκληρώθηκε. Beach eating volley. Το πρωί που μιλήσαμε, αναφερθήκατε σε αυτό. Θέλετε να το δείτε οπωσδήποτε, να δείτε τις εντυπώσεις σας. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πλέον οι άνθρωποι και μέσω των αθλημάτων υπάρχει ορατότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ορατότητα και η συμπερίληψη. Οπότε σήμερα είδα κάτι, δεν το ήξερα. Και είναι πολύ ωραίο να αγωνίζεσαι και να μαθαίνεις πράγματα. Οπότε για μένα είναι ένα κέρδος και ένα σύν και στους ανθρώπους που παρακολουθήσατε ότι όλοι μπορούμε να τα κάνουμε και με κάποιες παραλλαγές. Οπότε η ζωή συνεχίζεται με όσες δυσκολίες και να έρθουν. Κυρία Καζάκου, γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι είστε ένας άνθρωπος με πολλές ευαισθησίες, ασχολείστε πάρα πολύ με παραολυμπιακά αθλήματα και είδα και τη συγκίνησή σας την ώρα που παρακολουθούσατε τους αγώνες εδώ του Beach Eating Volley. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είχα δουλέψει με την ευρωπαϊκότητα και όλα τα θέματα των ατόπιων δυσκολίες. Ό,τι αφορά την εκπαίδευση, στα προγράμματα της εκπαίδευσης στην Ολυμπιακή Παιδεία. Σήμερα είμαι πολύ ενθουσιασμένη που πλέον και το Beach Sitting Volley μπαίνει πλέον, γίνεται αναγνωρίσιμο, γίνεται παρουσιάσεις και έγινε μια πρώτη πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση εδώ, είδε ο κόσμος και εγώ είναι η δεύτερη φορά που το βλέπω γιατί το είδαμε και στους παράκτιους αγώνες που είχε γίνει στην Κρήτη. Ήταν η πρώτη μου επαφή με το άθλημα και εύχομαι αυτό το σπορ να μπει πλέον και επίσημα στους παραολυμπιακούς αγώνες. Αυτό θα είναι ένα στοίχημα για μας, να μπει και επίσημα στους παραολυμπιακούς αγώνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.